βιβλίο έχει τίτλο «Ανιχνεύσεις επειδή ψηλεύσεις». Θέλει να πει με απλά λόγια πως ανιχνεύοντας το παρελθόν, τα βιώματα, τις ιστορίες, πάρα πολλά αγαθά μπορούμε να πάρουμε από αυτή την αναζήτηση. Μπορούμε να πάρουμε αξιακό σύστημα, μπορούμε να πάρουμε πνευματικές ιδέες, μπορούμε να πάρουμε τη δύναμη του έρωτα. Ουσιαστικά το βιβλίο καταφεύγει σε αυτές όλες τις μαρτυρίες και θέλει να αναδείξει πόσο σημαντικό είναι να σεβόμαστε όλο αυτό το παρελθόν, να σεβόμαστε τις διηγήσεις της γιαγιάς, να σεβόμαστε τις εμπειρίες και από τα λάθη του παρελθόντος να παίρνουμε μηνύματα. Ουσιαστικά η λογοτεχνία προσπαθεί να θεραπεύσει πληγές της ιστορίας και να αναδείξει έναν κόσμο πιο ονειρεμένο, πιο φανταστικό, καλύτερο από αυτόν που φτιάχνουμε. Και προφανώς και με τη διδαχή του παρελθόντος. Προσπαθεί λοιπόν η λογοτεχνία αυτή να είναι θεραπεινίδα της ιστορίας. Εύχομαι οι αναγνώστες να δουν μέσα έναν κόσμο διαφορετικό, για τον οποίο όλοι μαζί να παλέψουμε για ένα καλύτερο κόσμο. Ανιχνεύσεις και επιδαψηλεύσεις. Ιστορίες μικρές και μεγάλες. Ένα εξαιρετικό βιβλίο από τον Αριστίδη Μιλωνά. 22 ιστορίες σε τρεις θεματικές ενότητες, που και οι τρεις αγγίζουν εξίσου την ψυχή του αναγνώστη. Ιστορίες που υφαίνονται στο μύτο της ιστορίας με το Ιώτα κεφαλαίο. Μέσα σε αυτό ανιχνεύονται τα πάθη του λαού, οι στιγμές του, οι αρετές του, ο αγώνας των απλών ανθρώπων. Ήθη, έθιμα, παραδόσεις, η ντοπιολαλιά, η ψυχή του ελληνισμού που διδάσκει τις νεότερες γενιές χωρίς ίχνος διδακτισμού. Ένα βιβλίο που αξίζει να διαβαστεί οπωσδήποτε. Θέλω να θέσω ένα ερώτημα ξεκινώντας. Γιατί αγαπάμε ένα βιβλίο? Τι είναι εκείνο που το κάνει να διηθείται, να ρέει στο μυαλό και στην ψυχή μας και να κουπά στη ρίζα της καρδιάς μας? Γιατί θυμόμαστε ορισμένες ιστορίες και άλλες όχι? Η απάντηση είναι συνάρτηση του ψυχισμού του αναγνώστη. Το παρόν βιβλίο είναι η πρώτη συλλογή διηγημάτων του συγγραφέα. Είναι αφιερωμένο στη σύζυγό του Πόπη και στα δύο του παιδιά, τον Σπύρο και τον Άκη, αδελφικό φίλο του γιού μου. Χαιρόμαστε γι' αυτό. Αποτελείται από 22 μικρές και μεγαλύτερες ιστορίες που ανιχνεύουν την ιστορία με το Γιώτα κεφαλαίο μέσα από αναψηλαφίσεις της μνήμης, των συναισθημάτων και των βιωμάτων και επιδαψηλεύουν, χορηγούν πλουσιοπάροχα, αισθητό από την αρχή της ανάγνωσης του βιβλίου, κρυμμένα νοήματα, διδάγματα ζωής και παρακαταθήκη αξιών στις τωρινές και στις επερχόμενες γενναίες, ανατροπές και γέλιο. Γέλιο σαρκαστικό και θεραπευτικό, όπως είναι πάντα το γέλιο. Θυμηθούμε τον Αριστοτέλη και την αγωγή του γέλιου. Ο δεύτερος θεματικός άξονας εμπεριέχει γεγονότα του εμφυλίου, που μέσα στη δραματικότητα καθαίρονται, προβληματίζουν και εξομπελίζουν το ανεπανόρθωτο. Ο τρίτος άξονας δικαιώνει τη ζωοποιό δύναμη. Μέλησε και συναγέννη, όλη η γη σαν καπημένη. Μέλησε και συναγέννη, όλη η γη σαν καπημένη. Παραμύθι, παραμύθι, το κουτί και το ρεβιτί. Μέλησε και συναγέννη, όλη η γη σαν καπημένη. Φύγετε, φύγετε χωριανοί, φύγετε έρχονται οι Ιταλοί, έφαση του 43. Τα βιολιά και τα ανταούλια σταμάτησαν, είχαμε άλλα βιολιά τώρα. Για πνήθη επίτηδε στη ρόκα του εγγονού της στα σεντόνια του μέλλοντος. Μάλλον ναι, έτσι φαίνεται, καθώς στη ζεστή αγκαλιά της σφίγγει τον εγγονό της, όταν εκείνος νιώθαν υπεράσπιστος στις φοβίες και στους δαίμονες, τους φτιαυτούς, και τους πραγματικούς της ζωής. Να ακούτε τη γιαγιά σας. Έτσι, οι πέτρινες πλάκες της Στράτας γίνονται πίνακες για εξισώσεις και ιστορικά γεγονότα, τα αρχικά γράμματα στα καρβάρια γάλακτο στα τυροκομεία μετατρέπονται σε αλφαβητάριο ανάγνωσης, το μικρό κόκκινο τραζιστοράκι τσέπης σε παράθυρο στον κόσμο και τα άστρα του ουρανού σε αριθμητήριο πραγματοφύλακας ασπάζεται τις ιδέες του Αλέξανδρου Δελμούζου. Και
καθώς οδηγείται στη φυλακή, δεν συμφωνεί να παραδώσει τα κλειδιά του Παρθεναγωγείου στο διευθυντή των φυλακών. Αρνείται και δεν συμμορφώνεται με τις υποδείξεις. Δεν συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις, σύμφωνα με τις κειμένες διατάξεις, να παραδώσει τα κλειδιά στην αρχή. Γιατί ο όραμά του ήταν η δημοτική. Δεν συνεμορφώθη. Ευτυχώς και δεν συνεμορφώθη προς τις υποδείξεις. Όσο πρίτανης για το Πανεπιστήμιο στη Σμύρνη. Όραμά του ήταν 36.000 βιβλία από το Γκέτιγκεν της Γερμανίας προς τη Σμύρνη, το πρώτο τράνσφερ. Το όραμά του ήταν να διδαχθεί στο Πανεπιστήμιο ελληνικά, σλαβικά, μουσουλμανικά και αραβικά. Να ενωθεί η λεκάνη της Μεσογείου, όχι με εθνικιστικές εξάρσεις και σοβινιστικούς παραξισμούς. Εγώ δίδασκα αυτό στους μαθητές και οι μαθητές μου λένε: «Α, κύριε, να βγούμε έξω να δούμε. Είναι τεθωρακισμένα πίσω από το λόφο». Λέω: «Δεν είναι ώρα για αυτά. Αυτά είναι για μεγάλους. Εμείς εδώ έχουμε τι είναι ηλίους, τι είναι υποϊδρανέ, τι είναι πρισκομένα». Τη στιγμή ακούγονται οι σύρμες και διακόπτεται το μάθημα και βγαίνουμε στην πλατεία. Στην πλατεία λοιπόν του Δημοτήχου είναι εμβληματικά δυο εκκλησιαστικά κτίρια. Από τη μια το τσαρμί του Βοιαζή και από την άλλη η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, η οποία ήταν δωρεά Αρμηνίων. Εκεί λοιπόν βλέπω ένα σκηνικό από μια Αρμένισσα και από μια μουσουλμανική γυναίκα που πιθανόν ήταν φίλες πριν, οι οποίες στο διδημότυχο μπλουζ να ετοιμάζονται για μαχαίρο.